και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Συσχετίζει την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους που βρίσκονται στη χώρα μας, ο Ταγί Περντογκάν, στις πρώτες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο της Βάρνας. Προκλητικά δήλωσε ότι δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης και το ξεκαθάρισε στους Ευρωπαίους που του έθεσαν το ζήτημα, ενώ τους κατηγόρησε ότι δεν έκαναν το ίδιο και για τους 8 που διαχρονικά ζητά από την Ελλάδα η Άγκυρα. Αν και με τον τρόπο του έθεσε εμέσως θέμα ανταλλαγής, στο εσωτερικό ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κώστας Κατσίκης το πρότεινε επίσημα με παράκαμψη της δικαιοσύνης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα. Την ίδια στιγμή οι δικηγόροι των στρατιωτικών μας κατέθεσαν σήμερα ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης για την αποφυλάκησή τους, ενώ η αγωνία των οικογενειών τους κορυφώνεται. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, αμέσως μετά τη σύνοδο της Βάρνας και απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του στην Άγκυρα για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, τονίζει ότι είπε σε Γιουνκέρ και Τούσκ ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Μιλήσαμε για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που συνελήφθησαν γιατί πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν σε στρατιωτική μας περιοχή. Τους εξήγησα πως το θέμα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και πως οι οικογένειες και οι υπάλληλοι του προξενείου μπορούν και τους επισκέπτονται. Μου είπαν, εσείς είστε μεγάλη χώρα, μεγάλος πρόεδρος, φροντίστε να αποφυλακιστούν οι δύο στρατιώτες. Απάντησα πως δεν είμαι μεγαλύτερος από τη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι σε φάση εκδίκασης. Στη συνέχεια, ο Ερντογάν συσχέτισε την υπόθεση των Ελλήνων με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς και, όπως είπε, έκανε παράπονο στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τους εξήγησα ότι δεν είναι δίκαιο αυτοί που ασχολούνται τόσο για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς να μην έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών που ενεπλάκησαν σε πραξικόπημα στην Τουρκία και μετά διέφυγαν στην Ελλάδα. Βέβαια, εμείς δεν συσχετίζουμε τα δύο θέματα, όμως αυτοί που έκαναν πραξικόπημα στη χώρα μας βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα. Δεν μας τους έδωσαν, αν και τους το ζητήσαμε. Αυτοί που δεν μίλησαν καθόλου για το θέμα αυτό, τώρα μιλούν για την ανάγκη άμεσης αποφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος συσχετισμός. Στις διαρροές όμως, τις οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, λέει καθαρά ότι δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός με τους 8 αξιωματούχους. Δεν μπορεί να υπάρξει και δεν υπάρχει κανείς συσχετισμός ανάμεσα στα δύο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος παρουσιάστηκε αισιόδοξος για λύση στο θέμα μέχρι το Πάσχα. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευθετηθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας ο Προκόπης Παυλόπουλος. Κυριαρχία μας, τα σύνορά μας στηρίζονται στις σταθερές βάσεις του διεθνούς δικαίου. Αυτή η υπεράσπιση λοιπόν καταξιώνεται, γιατί στην ουσία είναι η υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας. Αφορά, όπως θα πω και στη συνέχεια, όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο την Ευρώπη. Αφορά τη διεθνή κοινότητα. Μια δήλωση που έκανε αίσθηση, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο κόμμα του, έκανε ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κώστας Κατσίκης, μιλώντας για παράκαμψη της δικαιοσύνης και ανταλλαγή των δύο Ελλήνων με τους 8 Τούρκους. Εγώ υποθετικά μιλώντας, εάν αποφασίσουν οι ηγεσίες των δύο χωρών ότι μπορούν να παρακάμψουν, δεν ξέρω αν μπορούν, ναι, υποθετικά λέω, να παρακάμψουν έτσι την ελληνική δικαιοσύνη και την τουρκική δικαιοσύνη και να προβούν σε μια ανταλλαγή, δεν ξέρω σε τι θα κόστιζε. Θα μπορούσε να τελειώσει το θέμα, λέτε εκεί. Πιστεύω ναι, ότι θα μπορούσε να τελειώσει. Δεν μας εκπλήσουν αυτές οι απόψεις που αποτυπώνουν τις γενικότερες αντιλήψεις της κυβέρνησης. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις εκθέτουν διεθνώς την Ελλάδα, πιστοποιούν ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει το κύρος και τη σοβαρότητα για να διαχειριστεί την υπόθεση των κρατούμενων Ελλήνων στρατιωτικών και υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Δεν έχει ζητηθεί καμία ανταλλαγή. Καμία τι επισήμως, ούτε επισήμως, ούτε ανεπισήμως δεν έχει ζητηθεί. Ανταλλαγές δεν προβλέπονται και δεν μπορούν να γίνουν. Πρέπει να συμμορφωθεί η Τουρκία, πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για οποιαδήποτε τέλεση παράνομης πράξης πέραν από την άνευ δόλου είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη. Νομίζω ότι ο κ. Κατσίκης οφείλει να ζητήσει μια συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο αξιωματικών, οι οποίοι κατά τον κύριο Κατσίκη είναι προϊόν ανταλλαγής. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταθεί, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα η δημοκρατία λειτουργεί
Υπάρχει το Σύνταγμα, η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Είναι αδιανόητη και απαράδεκτη η σπουδή του βουλευτή των Σιριζανέλ να παίξει το παιχνίδι του κυρίου Ερντογάν. Είναι ντροπή. Συμφωνεί άραγε η κυβέρνηση με τη δήλωση του κυρίου Κατσίκη. Οφείλει τώρα να τοποθετηθεί. Εκτός αυτού της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η οποία επουδενή δεν μπορεί να παρακαμφθεί, δεν μπορούμε να παίξουμε και το παιχνίδι του Ερντογάν, να μπούμε σε αυτό το ανατολίτικο παζάρι. Εδώ βλέπουμε κυβερνητικό βουλευτή να έρχεται σε πλήρη ταύτιση με τη θέση Ερντογάν. Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο ζητήματα. Δηλαδή οι Τούρκοι που βρίσκονται εδώ και οι δύο Έλληνες που βρίσκονται στην Τουρκία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι η προσπάθεια να συσχετιστεί η υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών με αυτή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, πέρα από επικίνδυνη, στρώνει το έδαφος για να αναβαθμιστούν οι επιδιώξεις της κυβέρνησης Ερντογάν σχετικά με το θέμα, αν δεν λειτουργεί ως λαγός. Επισημαίνει το σχόλιο από τον Περισσό. Πισόπλατη μαχαιριά χαρακτηρίζει η Ένωση Κεντρών τα όσα είπε ο κ. Κατσίκης, ο οποίος μετά το σάλο αντιδράσεων που προκάλεσε, επιχείρησε να τα μαζέψει, λέγοντας ότι αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό και μόνο σενάριο, βάσει του οποίου αναρωτήθηκε εάν θα μπορούσαμε υποτίθεται την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εφόσον έχει περισσότερα ωφέλη από ότι κόστος για τη χώρα, διευκρινίζοντας ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και εκφράζει προσωπική άποψη, όχι του Προέδρου ή του κόμματός του. Πανηγυρίζουν εντωμεταξύ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με τις δηλώσεις Κατσίκη με διθυραμβικά σχόλια για την προσφορά του, μεταδίδοντας ότι στην Αθήνα μίλησαν για πρώτη φορά ανοιχτά γι' αυτό. Οι Έλληνες στριμώχθηκαν και μιλούν πλέον για ανταλλαγή, ενώ παρουσιάζουν την ιδέα ως επακόλουθο των πράξεων του Ταγί Περντογάν, δίνοντας την εικόνα νίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του στη Βουλή συνάντηση μιας ώρας με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ, κατόπιν ετοίμαντος του Αμερικανού και επανέλαβε την ανάγκη Τουρκία να προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Την ίδια ώρα οι οικογένειές τους, μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκησής τους, αγωνιούν για την εξέλιξη της υπόθεσης και το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσουν. Το κατηγορητήριο, το περιμένουμε πλέον. Εκεί ο χρόνος είναι στάσιμος ή έχει άλλους κανόνες που. Ένσταση κατά της αρνητικής απόφασης της τουρκικής δικαιοσύνης στο νέο αίτημα αποφυλάκησης κατέθεσαν οι συνηγοροί τους και εντός 7 ημερών αναμένεται η σχετική απόφαση. Παράλληλα, οι οικογένειές τους επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους δύο στρατιωτικούς, ενώ την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο το επισκεπτήριο στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Ανδρέα Κωνσταντάτο και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα λοιπόν έχουμε πια, Ανδρέα μου, ξεκάθαρο το τι επιδιώκει ο Ερντογάν. Μετά τα στρογγυλέματα τα διπλωματικά της συνόδου, της συνάντησης της Βάρνας, περάσαμε στο παρασύνθημα, στο διατάφτα. Και αυτό το οποίο επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος είναι να συμψηφίσει την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που είναι στις φυλακές της Αδριανούπολης, με τους 8 που διέφυγαν μετά το πραξικόπημα του 2016 από την Τουρκία, τους 8 στρατιωτικούς που ζητούν πολιτικό άσυλο. Σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και η δήλωση του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κυρίου Κατσίκη, το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο του Ερντογάν και το αποτέλεσμα ήταν να τον κάνει πρωτοσέλιδο η Χουριέτ και να ξεσπάσει μια μίνι πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας. Και δεν λέω πολιτική κρίση, λέω όμως ότι υπήρξε ζημία. Υπήρξε μεγάλη ζημία από αυτή τη δήλωση. Νομίζω πως η σύσκεψη της Βάρνας, αντί να διευκολύνει την υπόθεση αυτή των δύο στρατιωτικών μας, την επιβάρυνε, επιδεινώθηκε η κατάσταση με τις δηλώσεις του Ερντογάν, αλλά και με τα όσα συνέβησαν εδώ. Στην ουσία, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για συμψηφισμό. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Άλλη υπόθεση είναι η σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας. Άλλη υπόθεση είναι η έκδοση των 8 αξιωματικών που κατηγορούνται για πραξικόπημα στην Τουρκία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το θέμα είναι όμως ότι οι δύο στρατιωτικοί μας παραμένουν στις φυλακές στις Αδριανούπολης, στις φυλακές υψής ασφαλείας και φαίνεται πως η φυλάκιση αυτή θα παραταθεί για πολύ. Γιατί οι πιέσεις προς τον Ερντογάν, είτε από τους Αμερικανούς, είτε από τους Ευρωπαίους, δεν απέδωσαν. Βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος πια χρησιμοποιεί τους δύο στρατιωτικούς μας και τη δίκη για να δείξει πως υπάρχει δικαιοσύνη τάχα στην Τουρκία και βεβαίως τους δικαστές. Και αυτό είναι το κυριότερο, να πιθανολογούν δικαστικές πηγές στην Αδριανούπολη ότι μπορεί να φάνε ποινή έως και 5 χρόνια.
Είναι τρομακτικό αυτό που ακούγεται. Ναι, είναι πολύ σκληρό. Και βεβαίως τρομάζει και την ίδια την κυβέρνηση. Καθώς η κυβέρνηση οδεύει τώρα σε μια προεκλογική περίοδο, δεν θέλει να έχει ανοιχτό αυτό το θέμα, γιατί έχει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την υπόθεση ο Ερντογάν είναι εκείνος που κίνει τα νήματα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το διεθνοποιούμε, πιέζουμε δεξιά και αριστερά, δεν υποχωρεί ο άλλος και άρα αυτός έχει την πακέτα και την κοινή. Και φτάνουμε σε μια στιγμή όπου πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Έχουμε όμως τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος φέρνει το θέμα αυτό των δύο στρατιωτών μας. Το ξέραμε όλοι πως θέλει ανταλλαγή η Τουρκία, το ξέραμε. Για πρώτη φορά όμως ο κύριος Ερντογάν το φέρνει δημόσια. Mm-hmm. Και το φέρνει με μέσο τρόπο, αλλά λέει δώστε με στους 8, να σας δώσουμε τους 2. Και την ακριβώς επόμενη μέρα έρχεται στο δημόσιο διάλογο μέσω της τηλεόρασης ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κατσίκης. Και φέρνει σε αυτό το διάλογο στο εσωτερικό της χώρας την πρόταση του Ερντογάν. Δεν το κάνει τυχαία. Το είπε δύο φορές και μάλιστα με ένα σκεπτικό ότι πρέπει να παρακαμφθεί και από τις δύο κυβερνήσεις η δικαιοσύνη. Έπειτα είπε πως είναι μια προσωπική του άποψη. Όταν μια προσωπική του άποψη, αλλά κατατίθεται από νομικό. Δηλαδή ο κύριος Κατσίκης είναι νομικός, σπούδασε στην Ιταλία, στην Πίζα της Ιταλίας. Βεβαίως ξέρει τα πράγματα και δεν ξέρω αν είναι τόσο τυχαία αυτή η πρόταση που έκανε. Μερικοί ίσως λένε πως πρόκειται για ένα λαγό. Δηλαδή κάποιοι τον έβαλαν από την κυβέρνηση. Όχι κάποια στελέχη της κυβέρνησης. Να ρίξει αυτήν την ιδέα στο τραπέζι, να σπουδαιμετρήσουν τις αντιδράσεις κοινής γνώμης, να δει τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι σε πάρα πολύ δύσκολοι δύο στρατιώτες μας. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ξέρω πάντως πως με την πρόταση του κύριου Κατσίκη, η οποία αποδοκιμάστηκε από όλους και από τα και κόμματα του και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ και έκανε μία αναδίπλωση, αυτό το θέμα συζητείται πια στην Ελλάδα. Τώρα, Δημήτρη, βάζει ένα προβληματισμό ο Ανδρέας, θα δούμε και τα του κυρίου Κατσίκη, ότι ο Ερντογάν κάθε φορά που του δίδεται βήμα ευρωπαϊκό, αντί να ηρεμεί, σκληραίνει τη στάση του. Το είδαμε και μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, το βλέπουμε τώρα μετά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ότι αντί να προσπαθήσει να λιάνει τις γωνίες των σχέσεων του με την Ευρώπη, γυρνώντας στο εσωτερικό της χώρας του, ακολουθεί την πεπατημένη, τη σκληρή διεκδικητική γραμμή. Βέβαια, έχει μία ρητορική αναφορικά με την υπόθεση του Αφρίν, ότι ζητά να τον βοηθήσουν όλοι για να ξεκαθαρίσει τους θύλακες της τρομοκρατίας. Αλλά όσον αφορά και στα θέματα της καλής γειτονίας Ελλάδος-Τουρκίας, νομίζω ότι γίνεται κάθε φορά και πιο σκληρός. Λίνα, επειδή από τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολλούς πανηγυρισμούς κυβερνητικούς για τη στάση του κυρίου Γιούνκερ σε ό,τι αφορά το θέμα των δύο αξιωματικών μας, να θυμίσουμε ότι τόσο το θέμα του Ευρωστρατού, άρα και της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων, δηλαδή των ελληνικών συνόρων, όσο και το θέμα της δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στην Ευρώπη, εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι δεν προωθείται. Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ τι έκανε? Το ελάχιστο, το αυτονόητο. Ένα κράτος μέλος έχει δύο αξιωματικούς του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί από μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητά να εισέλθει και μάλιστα ζητά και χρήματα για το προσφυγικό. Από εκεί και πέρα θέλω να πω όμως και να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από σήμερα το πρωί και μετά η κυβέρνησή μας είναι βαριά εκτεθειμένη. Θέλω να θυμίσω τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Τζανακόπουλου τις πρώτες ώρες που ανακοινώθηκε η σύλληψη των δύο Ελλήνων αξιωματικών, ο οποίος χαρακτήριζε τα περί ανταλλαγής και περί ομοιρίας σαν σενάρια, λέω ακριβώς τη φράση που χρησιμοποίησε, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Είτε ο κύριος Τζανακόπουλος, άρα και η κυβέρνηση δεν ήξεραν τι τους γινόταν στη δεδομένη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μια χώρα, είτε έλεγαν ψέματα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε. Πάντως το ρεπορτάζ εκείνης της χρονικής συγκυρίας των πρώτων ωρών ή του πρώτου 24ωρου κάνει αναφορές για ελλιπή ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου. Εδώ για το πρόβλημα. Περιστατικό. Για ένα εθνικό ζήτημα. Για τη σύλληψη δύο Ελλήνων αξιωματικών. Η κυβέρνηση είχε τόσο κακή ενημέρωση. Και τελικά ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο και πώς τον κυβερνά. Δεν ξέρω αν ήταν κακή ενημέρωση, κακή εκτίμηση. Το ζήτημα είναι ότι στη συνέχεια σηκώθηκε το θέμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φέρει την ευθύνη μιας πολύ λανθασμένης ενημέρωσης, μιας πολύ κακής τοποθέτησης και στο κάτω-κάτω της γραφής, διάολε, αν ο άνθρωπος δεν είναι ενημερωμένος, μη βγαίνει να ενημερώνει.
Θέλω επίσης να πω για τον κύριο Κατσίκη, θα συμφωνήσω, γιατί το έκανε αναφορά ο Ανδρέας πριν για αυτό το θέμα. Εγώ δεν πιστεύω στην αθωότητα των λόγων του κυρίου Κατσίκη, ακριβώς επειδή είπε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Και ούτε βέβαια κανένας πιστεύει ότι πρόκειται για προπαγάνδα των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης που θέλουν το κακό της λαοπρόβλητης κυβέρνησής μας. Καλά, ξεκάθαρο, τώρα μην τρελαθούμε και πρωτοετής στο επάγγελμα του δημοσιογράφου, πρωτοετής, εάν είχε μια τέτοια δήλωση με τον ίδιο τρόπο δεν θα την θέμα, δεν τίθεται θέμα. Μην ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Κατσίκης ήθελε να πει αυτό που είπε. Για αυτό που λέει ο κύριος Κατσίκης. Συνήθως ακολουθεί κάθε φορά που υπάρχει μια κυβερνητική περιδίνηση, φταίνε και τα μέσα εδώ. Για να το ολοκληρώσω πάντως. Νομίζω ότι ο κύριος Κατσίκης ξεκάθαρα ήθελε να πει αυτό που είπε. Όλα τα άλλα είναι λίγο βερεσέ και νομίζω ότι κάποια κέντρα, ακριβώς, κάποια κυβερνητικά κέντρα ή κάποιο μέρος, δεν ξέρω, προσπαθούν να προετοιμάσουν την ελληνική κοινή γνώμη, να μπολιάσουν την ιδέα ότι παιδιά πάνω απ' όλα να γυρίσουν οι άνθρωποι μας πίσω. Ναι, τι μας ενδιαφέρει, τι μας ενδιαφέρει τώρα για τους Τούρκους πραξικοπηματίες. Και μάλιστα μου κάνει τεράστια εντύπωση, θα υπενθυμίσω, ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει ακόμα για το αν έταξε στις πρώτες ημέρες στον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ταγίπ Ερντογάν, να στείλει πεσκέση τους 8 Τούρκους αξιωματικούς στην Τουρκία. Ο κύριος Τσίπρας έχει αφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και λέω εγώ λοιπόν, μήπως κάποιοι και μήπως σε καμιά δεκαριά μέρες ακούσουμε και κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει δεν είναι και τόσο κακό να το συζητήσουμε αν είναι να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Μήπως λοιπόν είναι η αρχή ενός παιχνιδιού περίεργου. Ναι, αλλά εδώ είναι η παραβίαση των νόμων και του συντάγματος, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι, είμαστε θεωρητικά μια συντεταγμένη πολιτεία. Δεν είναι ίδιες υποθέσεις, αλλά ανταλλαγές γίνονται, έτσι δεν είναι διεθνώς. Ναι, αλλά εδώ έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων. Να πω κάτι. Όταν ο κύριος Καμμένος θεωρεί τους δύο στρατηγικούς μας όμηρους, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να υπάρξει ένα αντάλλαγμα. Mm-hmm. Πρέπει να δώσουμε λίτρα στους όμηρους, τους ανταλλάσσεις στους όμηρους και δίνεις λίτρα για να τους πάρεις πίσω. Δεν είναι κρατούμενοι όπως νομικά, δεν τους θεωρεί κρατούμενους όπως νομικά είναι αυτή τη στιγμή. Κρατούμενοι είναι και περιμένουν να γίνει μια δίκη. Δίκαιη ή άδικη, η δίκη τώρα στην Τουρκία, τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στην αρχή η κυβέρνηση έπαθε ένα σοκ από τη σύλληψη των δύο στρατηγών. Δεν ήξερε τι να κάνει. Να το διεθνοποιήσει το ζήτημα ή να το καλύψει, να το κρατήσει χαμηλά. Είναι ένα συνήθες περιστατικό ή είναι μια ομοιρία, όπως είπα αργότερα. Γι' αυτό και είδαμε και τις αντιφατικές δηλώσεις Τσίπρα Καμμένου. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος εκεί. Και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Όπως δεν μπορούν να διαχειριστούν και την πολυλογία του Ερντογάν. Δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Βέβαια ήταν και εκείνο το τηλεφώνημα του Ερντογάν προς τον κύριο Τσίπρα, όπου του ζήτησε. Το 16. Ναι. Κάνε κάτι να εκδοθούν οι 8 αξιωματικοί κτλ. Και μέσα στο μιλητό, προφανώς ο κύριος Τσίπρας είπε: θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Άλλωστε, υποσχέσει ο κύριος Τσίπρας δίδεξε και αριστερά και στους Έλληνες πολίτες και τις κρατάει πίσω. Άπειρο ηγέτης κιόλας. Έτυχε όμως να πέσει τον κύριο Ερντογάν σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να πω τούτο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της σύλληψης των δύο στρατιωτικών μας. Γιατί όπως ακούσαμε τον Ερντογάν, θα το τραβήξει πάρα πολύ. Ναι. Και αν πάμε σε δίκη με τις κατηγορίες που μαγειρεύονται εκεί στην Αδριανούπολη, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια ποινή πάντως μεγάλη και να έχουμε για χρόνο, για καιρό πολύ μέσα, δεν ξέρω, για καιρό πολύ, τους δύο στρατιωτικούς μας φυλακές. Πάντως, επειδή προσπάθησα να ψάξω τι δυνατότητες υπάρχουν μετά την χθεσινή απορριπτική απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου επί της αιτήσεως των δικηγόρων των δύο στρατιωτικών, και την απογοήτευση που προκλήθηκε μετά την ανάταση από τις δηλώσεις Γιουνκέρ ότι συνέστησε να έχουν απελευθερωθεί πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα, μου λένε ότι εάν και εφόσον ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες όλη η έρευνα για το τι περιέχουν τα κινητά, δίδει ο νόμος ο τουρκικός τη δυνατότητα στους δικηγόρους να επαναφέρουν το αίτημά τους προς το τουρκικό δικαστήριο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε τον ένα μήνα, διότι θα έχουν νέα στοιχεία για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Έχει προδιαγραφεί ο δρόμος πάντως τώρα. Μην γελιόμαστε. Έχει προδιαγραφεί ο δρόμος και θέλω να πω και κάτι και πάλι θα θέλω να υποστηρίξω το εξής, ότι τα κυβερνητικά μέσα στις τελευταίες ημέρες καλλιεργούσαν ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι το Πάσχα θα έρθουν οι δικοί μας άνθρωποι. Ναι. Κάποιοι λοιπόν, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διαχείρισης μιας μεγάλης δύναμης όπως είναι η Τουρκία, καλό είναι να σιωπούν.
Γιατί εδώ πέρα δημιουργήθηκαν προσδοκίες, κάποιοι παίζουν με θέματα τα οποία είναι ακαθόδη και ενδεχομένως να δημιουργήσουν και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το να προσδοκάμε ότι θα γυρίσουν οι Έλληνες, να προσδοκούμε ότι θα γυρίσουν οι Έλληνες αξιωματικοί λίγο πριν το Πάσχα, τη στιγμή που βλέπουμε ότι κλιμακώνει η Τουρκία, είναι τουλάχιστον αστείο. Είναι αστείο. Και κάποιοι κάνουν επικοινωνία στις πλάτες των δύο οικογενειών. Αυτό είναι ντροπή. Πάντως, να ευχηθούμε να υπάρξει μια λύση, αλλά μιας και θέτεις το θέμα της αισιοδοξίας, να θυμίσω απλώς ότι την ίδια αισιοδοξία είχε η κυβέρνηση και όταν ξεκίνησε τις συζητήσεις με τον Σκοπιανό, χαρακτηρίζοντας το παράθυρο ευκαιρίας και πιστεύοντας ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια λύση. Πρόκειται για αυτόν τον διπλωματικό μπιζιμποντισμό του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος τελικά καταλήγει σε κάτι χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι αισθάνονται στην κυβέρνηση αυτή ότι συνομιλούν με την ιστορία και ότι έχουν έρθει για να λύσουν προβλήματα επί προβλημάτων. Όμως, το να ανοίγεις το αλβανικό ζήτημα, να ανοίγεις το μακεδονικό θέμα για να θες να πας να το κλείσεις, να φέρνεις τον Ερντογάν και να είσαι τόσο προετοίμαστος με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε, τα βιώνουμε σήμερα, νομίζω ότι δείχνουν ότι ενδεχομένως ο κύριος Κοτζιάς να είναι ένας επικίνδυνος υπουργός. Πάντως, για τα εγώ εθνικά μας συμφέροντα. Θέλω να σου παρατηρήσω ή τουλάχιστον να προετοίμαστε. Ότι δεν θεωρώ λάθος το να έρθει εδώ ο Ταγίπ Ερντογκάν και να έχει συνομιλίες. Να βάλω έναν αστερίσκο στο εάν και κατά πόσο ήταν σωστά προγραμματισμένοι αυτοί. Δεν μπορεί να απομονωθούμε και να μην έχουμε επαφές ακόμα και με τον Καστρόλη. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό, λοιπόν. Μπορώ να πω κάτι. Νομίζω πως από την επίσκεψη Ερντογάν και μετά είχαμε μία έξαρση της έντασης με τις τουρκικές σχέσεις και τα τελεσμένα γεγονότα στο Αιγαίο και στη Θράκη. Κοιτάξτε, και μετά άρχισε να τον ενοχλεί, εκτός από τον Ερντογάν, κύριο Καμένο, συγγνώμη που σε διακόπτω, άρχισε να τον ενοχλεί τον Ερντογάν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί έχουν απαντήσει προκλητικά και στις δηλώσεις του κύριου Παυλόπουλου. Ο κύριος Ερντογάν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Υπήρχε μία πρόσκληση ανοιχτή. Ήθελε λοιπόν να την προσδιορίσει, να προσδιορίσει την ημερομηνία και είχε πάρει πολλές φορές τηλέφωνο οι δικοί του άνθρωποι στην ελληνική κυβέρνηση να προσδιοριστεί η ημερομηνία σε μια εποχή που καμία χώρα, αν θυμάσαι, στην Ευρώπη δεν το δεχόταν. Ο κύριος Πρωθυπουργός το βρήκε ως μια ευκαιρία να το παίξει μεσολαβητής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Βέβαια, η επίσκεψη δεν πήγε όπως περίμεναν. Πήγε τελείως ανάποδα. Γύρισε ανάποδα και είχαμε αυτή την ένταση. Και βεβαίως φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Όσον αφορά τώρα στα Σκόπια, θέλω να επισημάνω τούτο, ότι όντως, όπως το είπε και ο Δημήτρης, ξεκίνησε ο κύριος Κοτζιάς ότι υπάρχει ένας διπλωματικός περίπατος. Εύκολη υπόθεση. Θα δώσουμε τη σύνθετη ονομασία, την οποία τη θέλει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Κεντρών τώρα. Όλα τα κόμματα σε αυτό το μοτίβο κινούνται. Και θα έχουμε μία επιτυχία. Και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να διαβολήσουμε τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να εισπράξει ο Καμένος κάποια εκλογικά ωφέλη. Δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Και τώρα, μετά από πολύ διάστημα όπου ο καθένας βάζει και νέους όρους στη διαπραγμάτευση, αντί να αφαιρεί όρους, βάζουν όρους στη διαπραγμάτευση, φτάνουμε σε ένα σημείο που μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ή αν υπάρξει συμφωνία θα είναι μια κακή συμφωνία για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Συμπλοκές αστυνομικών δυνάμεων με μέλη του ΠΑΜΕ, αγρότες και συνδικάτα σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μέλη του ΠΑΜΕ, καθώς και ροδακινοπαραγωγοί από την Πέλα, προσπάθησαν να σπάσουν τον κλειό χρησιμοποιώντας κοντάρια από σημαίες. Οι αστυνομικοί απάντησαν πετώντας χειροβομβίδες κρότου λάμψης και σημειώθηκε ένταση. Λίγο αργότερα, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στις κλούβες των ΜΑΤ που είχαν κόψει την είσοδο με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια. Η του κυρίου Τσίπρα γίνεται στο πλαίσιο του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Κεντρικής Μακεδονίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ανέβει στο βήμα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Για μια ουσιαστική αναλυτικότατη συζήτηση πάνω στα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν σε κάθε περιοχή. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά και γιατί στη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση και οι υπουργοί προσέρχονται απροκατάληπτα, χωρίς να ζητούν πολιτικά διαπιστευτήρια από κανένα. Και δεν προωθούμε καμία ατζέντα ξεχωριστή
πέραν από αυτήν που σημαίνει την κοινή προσπάθεια, το κοινό στόχο, την κοινή δουλειά που μέσα από την διαβούλευση θέλουμε να πετύχουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι συνομιλητές μας είναι οι εκπρόσωποι της περιφέρειας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και των κοινωνικών φορέων, είναι αριστεροί, νεοδημοκράτες ή ό,τι άλλο θέλουν. Μας ενδιαφέρει να γίνεται παραγωγική συζήτηση, μας ενδιαφέρει να ζητούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα, να βάζουμε σε ράγες την περιφερειακή ανάπτυξη. Και νομίζω, ακούγοντας τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αλλά και τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε να κατακτήσουμε τέτοιους όρους συνεννόησης και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο κοινοβούλιο της χώρας. Γιατί εδώ, με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, θέσεις, επιχειρήματα, διαφορετικές απόψεις πολλές φορές, αντιθετικά επιχειρήματα, ακούσατε πολλά, θα αναφερθώ κι εγώ, χωρίς έγνοια να εξαλείψουμε τις διαφορές μας, είναι υπαρκτές, αλλά και χωρίς συνάμα ταυτόχρονα την ρητορική των εντυπώσεων, αλλά με πολιτικό πολιτισμό και διάλογο ουσίας πάνω στα πραγματικά προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας. Ακούγοντας λοιπόν τον Περιφερειάρχη σας να απαριθμεί μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά έργα στα οποία προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προφανώς μέσα από την αραγωγή και τη συνεργασία του κεντρικού κράτους, είτε από τις δημόσιες επενδύσεις είτε από τα ΕΣΠΑ, κατανόησα πλήρως γιατί είπε αυτό που είπε προχθές για τον Αλέξη το Χαρίτση. Λοιπόν, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, χάσμα ανάμεσα στα μεταμνημονιακά σχέδια του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και στα αντίστοιχα των δανειστών διακρίνει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Όπως τονίζει, η καθαρή έξοδος απομακρύνεται και έρχονται οι πρόωρες εκλογές. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που μιλά για καθαρή έξοδο χωρίς προαπαιτούμενα και αστερίσκους. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας μιλά για άλλη μια φορά για δίθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια και για τη δίθεν ανάπτυξη. Η κυβέρνηση ρήμαξε τη Βόρειο Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά από τη συμπρωτεύουσα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Περιφερειακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας. Για αυστηρή εποπτεία με μηχανισμό ελάφρυνσης χρέους μίλησε ο Μάριος Εντένο σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει εγκλωβισμένος ανάμεσα σε πολιτικές λιτότητας και υποσχέσεις και ίσως πάει σε εκλογές πριν την ψήφιση των νέων μέτρων που έρχονται στο τέλος του 2018, υποστηρίζει η Handelsblatt σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής της έκδοσης με τον τίτλο «Τα σχέδια του Τσίπρα και των δανειστών της Ελλάδας συγκρούονται». Η Handelsblatt σημειώνει ότι οι διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και δανειστών φέρνουν σύννεφα πάνω από την καθαρή έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα επιτήρησης για μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους που θα λειτουργεί ανάλογα με την εκπλήρωση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεών της, ο οποίος πρόκειται να ενσωματωθεί στο πλαίσιο γενικότερης εποπτείας που θα υπάρξει για την Ελλάδα μετά την έξοδό της από το μνημόνιο, μίλησε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριος Σεντένο σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ιστορίες του Sky. For debt relief that will monitor the conditions of the Greek economy to fulfill its obligations in terms of debt repayment. And the existence of this mechanism, it's of course important to be taken into account in the surveillance that will exist. Με αφορμή τη διεξαγωγή του αναπτυξιακού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας μιλά για άλλη μια φορά για δίθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια και για τη δίθεν ανάπτυξη. Η κυβέρνηση ρήμαξε τη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά από τη συμπρωτεύουσα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υποβάθμισε την Θεσσαλονίκη και ρήμαξε οικονομικά τη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ανεργία στη Μακεδονία και στη Θράκη είναι ψηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας και το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερο
Δυστυχώς η αποβιομηχάνηση και η μετανάστευση επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς έχει γίνει ένας όρος επιβίωσης, καθώς οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζουν από τη μία την υπερφορολόγηση και από την άλλη τα γραφειοκρατικά εμπόδια μιας κυβέρνησης η οποία εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει εχθρική προς την επιχειρηματικότητα. Μια υπερφορολόγηση η οποία συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, παγώνει την κατανάλωση και τελικά ψαλιδίζει την ανάπτυξη. Για εμάς η έξοδος θα είναι καθαρή. Δεν θα έχουμε προαπαιτούμενα και αστερίσκους. Θα είναι πορεία διαφανής, επανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Ραγασάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο. Με την έξοδο από το πρόγραμμα θα είμαστε σε θέση πια να δρομολογήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού με νόμο, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη κατά της εργασίας του Περιφερειακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση στην Κεντρική Μακεδονία. Η ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι καλά αμοιβόμενες και αυτό προϋποθέτει έναν καλύτερο κατώτατο μισθό, προϋποθέτει συλλογικές συμβάσεις για να μπορούν να βελτιώνονται οι μισθοί καθώς προχωράμε από επίπεδο σε επίπεδο και προϋποθέτει επένδυση στην καινοτομία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις νέες τεχνολογίες. Όχι συμπίεση, διαρκή συμπίεση του εργατικού κόστους. Σύμφωνα με την Υπουργό, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ο τελευταίος από τους συνολικά 4 πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζει την πολιτική του για τα εργασιακά το Υπουργείο, μαζί με τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα, Ανδρέα, μέσα σε μια σειρά πολύ σοβαρών και κρίσιμων θεμάτων που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση στα εθνικά ζητήματα, έρχεται και αυτή η καταληκτική ημερομηνία της εξόδου από το μνημόνιο, στην οποία έχει επενδύσει πάρα πολλά και φαίνεται όμως ότι το αφήγημα αυτό θολώνει. Μάλλον δεν βγαίνει ο λογαριασμός έτσι όπως τον σχεδίαζαν, με τον πανηγυρικό τρόπο που ήθελαν να το παρουσιάσουν. Και δεν φτάνει μόνο ότι δεν βγαίνει στα νούμερα, πλέον και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν πολύ χαλαρά αντιμετωπίσει την κυβέρνηση σε πάρα πολλά ζητήματα, αρχίζουν και ανεβάζουν τους τόνους της κριτικής για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ναι, νομίζω πως η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να ρίξει πυροτεχνήματα εκεί μέσα στον Αύγουστο για την καθαρή έξοδο, η οποία δεν υπάρχει πια. Το λένε όλοι και ακόμα και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πια αυτή τη φράση και ψάχνει ένα άλλο αφήγημα. Το άλλο αφήγημα είναι πάλι υποσχέσεις. Μία πλευρά είναι η σκανδαλογία που θα συνεχιστεί και θα δούμε και νέα κεφάλαια σε αυτή την υπόθεση. Και το άλλο είναι οι υποσχέσεις. Αρχίσαμε τώρα με τις συντάξεις. Έχει ψηφίσει δύο φορές αυτή η κυβέρνηση την περικοπή των συντάξεων, την κατάρριση δηλαδή της προσωπικής διαφοράς. Και βγήκε ο κύριος Καμένος προχθές στον Αντένα, βγαίνει ο κύριος Πετρόπουλος σήμερα και τι λένε, παιδιά, μην ανησυχείτε, παιδιά, προς τους συνταξιούχους. Μην ανησυχείτε, θα τα τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να κοπούν οι συντάξεις, ή αν κοπούν οι συντάξεις, θα σας δώσουμε ένα καλό μέρισμα το οποίο θα αντικαταστήσει αυτά τα οποία έχετε χάσει. Παραμύθια. Θα σου πάρουμε δηλαδή τρεις συντάξεις. Παραμύθια. Καταρχάς είναι τρεις συντάξεις τα περικοπού μαζί με το μείωση του αφορολόγητου. Είναι παραμύθια. Γιατί τώρα στη νέα συμφωνία που θα υπογράψει για τη μετά μνημονιακή περίοδο ο κύριος Τσίπρας, θα υπογράψει και μία παράγραφο που θα λέει ότι δεν μπορεί να ανατρέψει παλαιότερες μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν, το αφήγημα που το 2015 τον έφερε στην εξουσία των μεγάλων υποσχέσεων, εξακολουθεί και το παίζει αυτή τη στιγμή σε πιο μικρή κλίμακα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Κοιτάξτε, θα αυξήσει τον ένφια τώρα. Και πότε να αυξήσει τον ένφια? Στις περιοχές εκείνες τις φτωχές. Mm-hmm. Εκεί θα αυξηθεί ο ένφια. Θα πληρώσουν λιγότερο οι πλούσιοι, που έχουν τα κινητά τους στις πλούσιες περιοχές, στις ακριβές περιοχές, συγγνώμη, και θα πληρώσουν περισσότερα στα νησιά και στις φτωχές περιοχές. Μας είπε η κυρία Αξιόγλου για το βασικό μισθό. Ποιο βασικό μισθό? Εδώ ο μισθός έχει κατέβει στα 300 και 400 ευρώ. Μιλάμε για μισθούς Βουλγαρίας πια. Νομίζω πως η Βουλγαρία μας έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για μισθούς Ινδίας στην ουσία. Ποιος βασικός μισθός είναι αυτός που παραμένει και που θα αυξηθεί? Όχι, σήμερα βέβαια να πούμε ότι υπεγράφει κλαδική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και τους
Αλλά για πρώτη φορά έχουμε αύξηση του μισθού 1,5% για το τρέχοντα χρόνο και άλλο 1,5% για τον επόμενο. Που φτάνει τελικά τον λογαριασμό στα 865 ευρώ. Ναι. Είναι ένα στα θετικό. Στα χαρτιά. Αυτό το καλωσορίσουμε όμως. Μα δεν έχει ισχύει. Αν κάποιος πάει στα ξενοδοχεία και βρει τι μισθούς δίνουν τώρα το καλοκαίρι, θα τρελαθεί. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν δίνουν μισθούς 800 και 900 ευρώ. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Οι μισθοί που δίνουν δεν είναι επιθεώρηση εργασίας, ωραία. Μακάρι να μπορέσει να περάσει από όλα τα ξενοδοχεία και να επιβάλλει τον κατώτατο μισθό το οποίο το δικαιούται εξαγωγικά πάλι. Ενώ αυξάνεται το έμφυα, υπάρχει και το κυβερνητικό αφήγημα ότι σταδιακά θα αρχίσει από φέτος η μείωση της φορολογίας. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, το ξέρουμε πολύ καλά. Και για ποια μείωση φορολογίας μιλάμε, με νέες αντικειμενικές αξίες που πλήττουν κυρίαρχα περιοχές όπως το Κερατσίνι, η Δραπετσόνα, η Νίκαια ή το Καματερό και άλλες λαϊκές συνοικίες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και η Handelsblatt αλλά και όσα είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουμε μπροστά μας τα εύκολα. Μπροστά μας έχουμε μάλλον τα πιο δύσκολα. Και όταν μιλάμε για μια συνέχιση της εποπτείας με βάση την παρακολούθηση του χρέους κτλ. Ουσιαστικά καταραίει και το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια και είμαστε πλέον μια χώρα σε μια αυτοτέλεια. Μάλιστα. Αυτά ας τα ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Προχωρούμε κυρίες και κύριοι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο του Πειραιά όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και αστυνομικών δυνάμεων πριν από προγραμματισμένη ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου. Περίπου 70 οπαδοί των Ερυθρολεύκων συγκεντρώθηκαν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να κινηθούν προς τον χώρο της εκδήλωσης. Μονάδες των ΜΑΤ κατάφεραν να τους αποθήσουν κάνοντας χρήση χημικών. Ενώ οι συγκεντρωμένοι άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεντρωμένοι έριξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, διαμαρτυρώμενοι για την παρουσία του κυρίου Τσακαλώτου, γνωστού για τα ποδοσφαιρικά του αισθήματα υπέρ του ΠΑΟΚ, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση μερίδας οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, που με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούσαν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας εις βάρος του Υπουργού. Το Σκοπιανό συντηρεί την ενδοκυβερνητική κόντρα με βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να διαμηνύουν ότι θα σταματήσουν με κάθε τρόπο μια συμφωνία με τον όρο Μακεδονία. Ο Νίκος Κοντζιάς επιμένει σε συμφωνία έντιμου συμβιβασμού, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από μια μικρή χώρα που αναζητά την ταυτότητά της. Στην προοπτική ενός έντιμου συμβιβασμού με τα Σκόπια, επιμένει ο Νίκος Κοτζιάς στο θέμα του ονοματολογικού, σημειώνοντας ότι το όνομα Μακεδονία υπάρχει εδώ και 70 χρόνια στην πολιτική οντότητα της Φύρων. Να φοβόμαστε εμείς η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα με τη μακρόβινη ιστορία της, η Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ελλάδα της μεγάλης ιστορίας της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη κλπ. Να φοβάται να κάνει ένα συμβασμό με ένα μικρό κράτος που δεν έχει βρει ακόμα την ταυτότητά του. Να φοβάται να επιδείξει ευθύνη στην περιοχή. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μέρτζου μίλησαν ακόμη ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Σταύρος Θοδωράκης που υποστήριξαν ότι σημαντικό εμπόδιο στην επίλυση του ζητήματος αποτελεί τόσο η αντίδραση της ίδιας της κοινωνίας όσο και οι δύο κυβερνητικές γραμμές. Το γενικότερο κλίμα δεν βοηθά τις ειδικότερες συνενέσεις. Κυρίως δεν βοηθά οποιαδήποτε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενδοκυβερνητικό πρόβλημα ή ένα ενδοκυβερνητικό πρόβλημα να μετατραπεί τεχνητά σε ένα εσωτερικό πρόβλημα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σχεδόν όλοι διακρίνουμε 2,5 γραμμές κυβερνητικές στην υπόθεση του Μακεδονικού. Η μία γραμμή είναι αυτή των διακηρύξεων του Πρωθυπουργού. Η άλλη γραμμή είναι η γραμμή του Υπουργού Αμήνης. Την κόντρα για το Σκοπιανό φούντωσαν και οι δηλώσεις του Πάνου Καμένου ότι θα καταψηφίσει οποιαδήποτε συμφωνία έρθει στη Βουλή με τον όρο Μακεδονία. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε καμία έρηξη. Mm-hmm. Εμείς με μια ξεκάθαρη θέση είπαμε ότι αρνούμεθα την οποιαδήποτε λύση που θα είναι αντίθετη από τη δική μας θέση. Ο Νίκος Κοντζιάς αναχωρεί για τη Βιέννη όπου θα έχει συναντήσεις με τον Νικολά Ντιμητρόφ και τον Μάθιου Νίμιτς ώστε να καταγραφούν τα μέχρι τώρα σημεία σύγκλησης των δύο πλευρών. Εκτός συνόρων, ημέρα πένθους η σημερινή στη Ρωσία για τα 64 θύματα της τραγωδίας στο εμπορικό κέντρο της Σιβηρίας. Οι τοπικές αρχές ανακρίνουν τους υπευθύνους και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν εγκληματική αμέλεια, αφού δεν λειτουργήσε το σύστημα πυρόσβεσης. Οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, ενώ το κτίριο κατέρευσε αμέσως υποδηλώνοντας κακοτεχνίες. Χιλιάδες Ρώσοι βγήκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων για να τιμήσουν τα θύματα και να ζητήσουν παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.
Ημέρα εθνικού πένθους στη Ρωσία για την τραγωδία στο εμπορικό κέντρο, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επισκέπτεται την πόλη για να αποτίσει φοροτιμής στα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς. Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, αφήνοντας μπαλόνια, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας φωτογραφίες των μικρών παιδιών που κάηκαν ζωντανά και αξιώνοντας απονομή δικαιοσύνης και τιμωρία για την εγκληματική αμέλεια όλων όσοι φέρουν ευθύνη. Ο τεχνικός διευθυντής του εμπορικού κέντρου προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Все системы работают исправно. А почему их отключали? По отключениям я никаких комментариев дать не могу, поскольку не было движения. Είναι οι πρώτες εφιάλτικες στιγμές μετά το ξέσπασμα της φωνικής πυρκαγιάς στο μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης και Μέροβο της Δυτικής Σιβηρίας, όπως τις κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από το εσωτερικό του κτηρίου. Στο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου φαίνονται πανικόβλητοι, μικροί και μεγάλοι οικογένειες που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο να τρέπονται σε φυγή όταν συνειδητοποιούν ότι η οροφή αρχίζει ξαφνικά να καταραίει και φλόγες ξεχύνονται κατά πάνω τους. Σύμφωνα με πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να καταραίει η οροφή επιβεβαιώνει τις οργισμένες δηλώσεις του Ρώσου βουλευτή του Πούτιν, Αντών Καρέλκιν, ότι το κτηριακό συγκρότημα ήταν θαρρής φτιαγμένο από άχυρα. Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν ότι το σύστημα πυρόσβεσης δεν λειτουργήσε. Четвертый этаж, где кинотеатр полностью затемнен, полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут, страшно. Ну все, уже все дымом, первый этаж тоже затягивает, кошмар какой-то. Мы сидели в кинотеатре на четвертом этаже, просто забежала женщина и закричала, что надо бежать. Все бежали, у меня, мы с детьми, нас 7 человек. И мы выбежали, нам никто не может помочь ничем. А вообще пострадавшие были? Были, и разбивали окна и оттуда прыгали. Целый класс был, 11 лет ребятишка, весь класс был в кинотеатре. Она позвонила по телефону. Идет дым, мы никого найти не можем, двери закрыты и все. Όπως έχει γίνει γνωστό, 4 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση για παραβάσεις και κενά ασφαλείας στο κτηριακό συγκρότημα, όπου χάθηκαν 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους 41 παιδιά, πολλά εκ των οποίων είχαν πάει εκδρομή στο εμπορικό κέντρο με το σχολείο τους. Οι επίσημες αρχές δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη τα αίτια, όμως σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που συνέβαλαν στο να έχει η πυρκαγιά τόσα θύματα, με σοβαρές παραβιάσεις κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του κέντρου. Οι έξοδοι κινδύνου ήταν όλες μπλοκαρισμένες, δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Συνέπεια εγκληματικής αμέλειας χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την τραγωδία, ενώ χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν σιωπηλά για να τιμήσουν τα θύματα, αλλά και να ζητήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Πάτη Σπυλιωτοπούλου. Και να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Πέμπτη, διάσπαρτες νεφώσεις το πρωί, με έμφαση στα ανατολικά υπηρωτικά και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και πιθανότητα ασθενούς παροδικής βροχής στη Βόρεια Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ανάλογης έντασης, στο βόρειο Αιγαίο βόρει 4 με 5 και τοπικά ως 7 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο ενισχυμένη στα 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με τάση εξασθένισης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά από 7 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς, στο βόρειο Αιγαίο από 8 έως 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο από 11 έως 17 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με διάσπαρτες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έντασης 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έντασης έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς στα 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στη πόλη θα κοιμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθούν οι αυριανές θερμοκρασίες σε 12 μεγάλες πόλεις.
Αυτά για απόψε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Δελτίο Καιρού και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.